Παπαχρήστο μου, καλημέρα. Καλημέρα, 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 καλημέρα. Αυτό. Από πού σήμερα όμως καλημέρα, άκου τώρα. Η καλημέρα σήμερα είναι από άλλο μέρος. Είναι νησί, θα το κάνουμε λίγο quiz, και είναι ένα νησί που έχει πολλούς Αγίους εδώ πέρα. Ήρθαμε Μυτιλίνη, Λέσβο. Πω, πω, πω. Τι ωραία έκπληξη είναι αυτή, Παπαχρήστο μου, τι ωραία έκπληξη. Μυτιλίνη, Λέσβο. Τι ωραία που και είναι. Και δίπλα μου και άκου, ελπίδα. Και είναι στο ναό που λειτουργούσε ο Παπαφώτης. Θυμούνται όλοι, θυμόμαστε που είπαμε για τον Παπαφώτη. Βεβαίως και θυμόμαστε. Εδώ αυτόν τον ναό του Αγίου Αντωνίου και δίπλα είναι ένας από τους καλύτερους και τι να πω, ιερείς που έχουμε, ο Παπαδημήτρης. Που ήταν φίλος καλή του σας μέρα. Και μαθητής του Παπαφώτη. Πω, 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 πόσο με συγκινείτε. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, πατέρα μου. Καλή σας μέρα. Ήρθα χτες, ελπίδα μου, ήρθα χτες για να κάνω ένα προσκύνημα εδώ στα... Τι να πω, έχει πολλά προσκύνηματα η Λέσβος. Πήγα στον Αρχάγγελο, κάθισα με τις ώρες. Ήρθαμε εδώ στον τάφο του Παπαφώτη, ασπαστήκαμε. Πήγαμε στην Αγία Βαρβάρα. Προσκυνήσαμε το λείψανο της Αγίας εκεί και πήγαμε και στο σπιτάκι, εκεί στο μοναστηράκι που είχε ο Παπαφώτης, τον Άγιο Λουκά, που είναι ο ιερομάρτυρας εδώ, ο νέος της Λέσβου. Και ήρθα εδώ γιατί, δεν ήρθα για τουρισμό. Ήρθα με την καρδιά μου και την ψυχή μου να προσκυνήσω και να γονατίσω μπροστά στα Άγια Προσκυνήματα για τον κόσμο, φίλους γνωστούς και αγνώστους που υποφέρουν αυτές τις μέρες. Διότι μέσα από τα τηλέφωνα, ελπίδα, έρχεται και ο πόνος των ανθρώπων, έρχεται η χαρά, έρχεται η ομορφιά. Δεκάδες αυτοί που μας λένε και καλά λόγια και μας αγαπάνε και όλα αυτά. Αλλά ταυτοχρόνως όμως έρχονται και αυτοί και αυτός ο πόνος που είναι μεγάλος, αρρώστιες, καρκίνοι, βάσανα, δυσκολίες, ιστορίες, το ένα το άλλο. Και γι' αυτό λοιπόν ήρθα χτες για να προσκυνήσω εδώ και να ανάψω ένα κεράκι σε όλα τα προσκυνήματα. Μάλιστα. Θα τον έχουμε σε λίγο. Τον Παπαχρήστο μ' ακούτε? Παπαχρήστο μου, μ' ακούτε? Τον ήχο τον έχουμε, η εικόνα χάθηκε. Μπορεί να σας παίρνουν τώρα τηλέφωνο στο κινητό γι' αυτό. Ναι. Χάσαμε ήρθε και εικόνα, ήρθε. Εικόνα όχι ήρθε, ακόμη. Άδει. Α, τώρα ήρθε, μάλιστα. Τώρα ήρθε σας βλέπουμε κιόλας. Τώρα σας βλέπουμε. Σας ακούμε. Ο Παπαδημήτρης έχει να μας πει ιστοριούλες εδώ τον Παπαφώτη. Άντε, μην πω εγώ σήμερα. Πάνε, ό,τι είπα. Ο Παπαδημήτρης έχει να πει ιστορίες. Να σας καλημερίσω κι εγώ με τη σειρά μου. Παπαδημήτρη, από τον ιερό ναό του Αγίου Αντωνίου. Μου δίνει σήμερα την ευκαιρία ο αγαπημένος μου παππούλης εδώ, ο Παπαχρήστος, να σας μεταφέρω κι εγώ δύο ωραία πραγματάκια. Βέβαια, εκείνος τα λέει πολύ πιο όμορφα, εγώ ίσως να μην σας ευχαριστήσω, αλλά θα προσπαθήσω. Σας καλημερίζω από τον ιερό ναό του Αγίου Αντωνίου του Τρίγωνος, έτσι λέγεται το χωριό μας. Μάλιστα. Όπου εδώ υπηρέτησε ο Παπαφώτης ο Λαυριώτης και αυτά που σας έχει μιλήσει εδώ και πολύ καιρό ο καλός μου ο Παπαχρήστος, 48 έτη. Και έχει... 98 χρόνια έζησε ο ίδιος. 98, ναι. Είχε δύναμη, ήταν... Δύναμη, πολύ δύναμη. Και κατόπιν δικής του εντολής και διαθήκης είχε αφήσει ότι πόθος μου ιερός είναι να ενταφιαστώ στο κημητήριο των Αγίων Αποστόλων της κοινότητας Τρίγωνα. Το είχε τακτοποιήσει εκείνος πριν φύγει ακόμα από τη ζωή. Και πραγματικά υλοποιήθηκε αυτή η διαθήκη, γιατί την είχε καινοποιήσει και στη Μητρόπολη μας. Και ο Δεσπότης αποφάσισε και τον έφερε εδώ και τον ενταφίασε. Και από τον Παλαβό Παπά του Τρίγωνα που έλεγαν όλοι, σήμερα έχονται και γονατίζουν στον τάφο του και ζητούν τις πρεσβείες και τις μυστητίες του Σαλού Παπά, εκείνο του παπά που περιφρονήθηκε, συκοφαντήθηκε, αλλά ήταν έτσι το σχέδιο από τον ίδιο να τον συκοφαντήσουν οι άνθρωποι. Για να κρύβει την αγιότητα. Ναι,
την οποία είχε. Α, μάλιστα. Αλλά να τον αγαπήσει πολύ ο Θεός. Να κρύβει την αγιότητα, να κάνει θαύματα το ένα πίσω από το άλλο, ναι, και μετά να κάνει λίγο τον τρελό να χάνεται, για να χάνεται και η αγιότητα και η τιμή και η δόξα. Εγώ ζω καθημερινά πολύ ωραία πράγματα εδώ από τους προσκυνητές, αλλά θα ήθελα να σιωπήσω για αυτά. Θα δείξει ο χρόνος σιγά σιγά. Εγώ γονατίζω στην ιεροσύνη τους, τα χρόνια τα πολλά που υπηρέτησε το Άγιο Θυσιαστήριο. Γονατίζω στην αγάπη που είχε προς τον Χριστό και στην Κυρία Θεοτόκο. Και όσο αφορά την αγιότητα, τη γνωρίζει ο Θεός. Για να ρωτήσω λίγο, παπά Δημήτρη. Βεβαίως. Ζούσε πραγματικά ως ένας ρακένδυτος παπάς. Ένας, ναι, παπάς, ναι, ο οποίος δεν είχε τίποτα. Δεν είχε ένα τίποτα. Ρασάκι, ένα ράσο. Γι' αυτό ήταν ρούχα, πιο πολλές τρύπες. Ούτε καν ρούχα μέσα του μπορούσε. Δεν είχε καν ρούχα, τίποτα, το ράσο του μόνο. Ούτε παπούτσια, ούτε κάλτες, ούτε τίποτα. Χειμώνα καλοκαίρι. Βοηθούσε κόσμο, βουσκούδεσε φοιτητές. Έτρεχε σε αυτούς που είχαν ανάγκες. Προσεύχονταν όλες. Πες εκείνο εκεί με την προσευχή, με την Παναγία στο παρεκκλήσι που είναι δίπλα. Ναι, εδώ δίπλα έχει ένα παρεκκλήσι το οποίο το έφτιαξε εκείνος όταν ήρθε από τη Λαύρα του Αγίου Όρους και εξού και το Λαβριό της, γιατί οι μοναχοί παίρνουν το επίθετο του μοναστηριού. Έχτισε ένα εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων, το οποίο υπάρχει εκεί μέσα μια πολύ όμορφη εικόνα, τοιχογραφία της Παναγίας, και εκεί ο Παπαφώτης πολλές φορές τον είχα δει να προσεύχεται μπροστά στην εικόνα της Παναγιάς, να λέει τους χαιρετισμούς της Παναγίας και να τρέχουν τα ματάκια του βρύσε για την αγάπη του προς τους ανθρώπους που είχε. Πόση αγάπη σε έναν άνθρωπο, πόση αγάπη. Πραγματικά. Πάρα πολύ. Πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Είχε πολύ αγάπη. Ήταν νηστευτής. Ήταν ακτίμων. Δεν απέκτησε τίποτα. Απολύτως. Και τα ράσα που φορούσε και οι παντούφλες που φορούσαν. Πες λίγο για τα δάκρυα, το ποτάμι, τα δάκρυα που τρέχανε από τα μάτια του κάθε φορά που προσευχόταν. Ναι, κάθε φορά που προσευχόταν, ειδικά στην Παναγία που της είχε ιδιαίτερα αγάπη, τον έβλεπα πολλές φορές στα ματάκια του να τρέχουν βρύσες. Και αυτό ήταν ότι έκανε μια τόσο δυνατή προσευχή για τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Έτσι. Βέβαια, ο Παπαφώτης ήταν και ένα σημείο αντιλεγόμενο και θα μπορούσες πολύ εύκολα να τον κακοχαρακτηρίσεις και να τον αγαπήσεις πολύ. Εγώ έχω πολλές μαρτυρίες εδώ, τον έχω ζήσει από κοντά και θα σας περιγράψω έτσι μια αστεία κατά κάποιο τρόπο κατάσταση, αλλά μέσα της έκρυβε πολύ περιεχόμενο και πολύ αγάπη. Κάποτε ήρθε στο σπίτι μου εδώ δίπλα στο κελί της εκκλησίας, το οποίο έμενε 48 έτη και τώρα, μάλιστα, συνεχίζω να μένω εγώ. Μένετε ναι, εκεί. Δίπλα στο ναό υπάρχει ένα μικρό σπιτάκι το, ναι, οποίο φιλοξενούσε τον Παπαφώτη για πολλά χρόνια. Μάλιστα. Και τώρα συνεχίζω να μένω εγώ, γιατί είναι το σπιτάκι της εκκλησίας, το κελί της εκκλησίας όπως λέμε εδώ στη Μυτιλίνη. Και ήρθε πολύ μουσκεμα, λασπωμένος, ήταν βράδυ των Θεοφανίων. Ναι. Χρονολογία δεν θυμάμαι, πήγα να του δώσω μία πετετούλα να σκοπιστεί. Αρπάει την πετέτα μου, την πετάει στο πρόσωπο και πηγαίνει στο τραπεζομάντιλο που είχαμε στην κουζίνα πάνω στο τραπέζι, το οποίο εγώ προσπαθούσα να το φτιάξω να μην είναι στραβό και να στέκεται πολύ όμορφα, γιατί είμαι τελειομανής άνθρωπος. Σκουπίζει το πρόσωπό του στη μια άκρη του τραπεζομάντιλο και στην άλλη άκρη του τραπεζομάντιλο βγάζει τις λασπωμένες παντούβλες και άρχισε να τις σκουπίζει με αυτό το τραπεζομάντιλο. Να μου διδάξει, θέλω ότι να προσπαθήσεις, Παπαδημήτρη, να μην είσαι τελειομανής και να μην στηρίζεσαι στα υλικά πράγματα. Πόσο ήτανε, σωστό. Βέβαια, εγώ τότε βέβαια δεν το καταλάβαινα και από την στεναχώρια μου μέχρι και τα μαλλιά της κεφαλής μου σηκώθηκαν όρθια που έβλεπα όλη αυτή την κατάσταση. Συγχωρέστε με που το λέω έτσι. Αλλά για να σας μεταφέρω πώς αισθάνθηκα εγώ, αλλά τότε δεν καταλάβαινα πολλά πράγματα.
τι προσπαθούσε να μου περάσει ο Παπαχώτης. Βέβαια, γιατί δεν αξίζει να ασχολούμαστε με τα υλικά. Με τα υλικά αγαθά. Έτσι ακριβώς. Και να είμαστε με όλα, δηλαδή, να τα φτιάξουμε, να τα κάνουμε, να μην τα χάσουμε. Δεν πρέπει. Είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτό που μας δώσατε, Παπαδημήτρη μου. Θέλω να σας ενημερώσω επίσης, Παπαδημήτρη μου και Παπαχρήστο μου, ότι δεν σας έχουμε αυτή τη στιγμή εικόνα. Κάπου χάθηκε, σας ακούμε όμως. Ξέρω, χάθηκε, προσπαθώ, γιατί παίρνουν τηλέφωνα και μας κόψανε. Και τώρα προσπαθούμε να το βάλουμε, αλλά. Ναι, ναι. Σας ακούμε όμως πολύ, πολύ καλά και καθαρά. Σας ακούω, ακούω και τους δύο. Να ευχηθούμε να έρθετε κι εσείς κάποια στιγμή στη Μυτιλίνη, να προσκυνήσετε τον τάφο του Παπούλη. Πολύ εγώ θα έχω το επισκεφτεί πολύ. Την όμορφη σας Κύπρο. Αλήθεια. Την έχω επισκεφτεί αρκετές φορές. Συνδέομαι με έναν πολύ καλό Παπούλη εκεί της Κύπρο, που είναι στη Ψιλοτύμβου, τον πατέρα Κυριάκου Παναγιώτου, το οποίο έχει χτίσει ένα πολύ όμορφο μοναστήρι εκεί των Αγίων μας, Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης. Mm-hmm. Και πραγματικά αυτός ο άνθρωπος είναι μια ανοιχτή αγκαλιά, είναι μια φιλοξενία, είναι μια αγάπη για μένα και με έχει γυρίσει σχεδόν σε όλη την Κύπρο, στην όμορφη σας Κύπρο. Άρα γνωρίζετε, Παπαδημήτρη μου, την Κύπρο μας. Αρκετά πράγματα, αρκετά πράγματα. Χαίρομαι. Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ. Τώρα περιμένω και τον Πάπα Χρήστο μας να έρθει. Με το καλό. Ίσως το καταφέρουμε να έρθουμε μαζί. Άντε, μεγάλη χαρά. Μεγάλη χαρά θα μας δώσετε, πραγματικά. Μεγάλη χαρά. Τώρα μας έχετε ή δεν μας έχετε σε εικόνα. Σας έχουμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Λοιπόν, εδώ έχει και τον Άγιο Ραφαήλ, έχει και τον Αρχάγγελο, έχει και την Παναγιά στην Αγιάσο, έχει πάρα πολλά, πάρα Παναγιά του Πελάγους, έχει πολλά προσκυνήματα. Είναι το νησί το αγιασμένο. Εδώ όπως και έχει και όλη η Ελλάδα και όλη η Ορθοδοξία βέβαια, έχει πολλά προσκυνήματα. Ναι, χανόμαστε συνέχεια, μωρέ, κρίμα. Αφού δεν σας αφήνουν, το ξέρω. Αφού δίνετε το τηλέφωνο σας, θέλετε να είναι ο κόσμος... Φταίς και εσύ γι' αυτό, φταίς και εσύ γι' αυτό, φταίς και εσύ γι' αυτό. δεν πειράζει. Αυτός όλος ο κόσμος που σας παίρνει τηλέφωνο παίρνει τόση δύναμη από εσάς πραγματικά. Βοηθάτε πάρα πάρα πολύ κόσμο και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ξέρω ότι τώρα σας χτυπάνε και όλα για να σας μιλήσουν. Για να σας μιλήσουν όλοι. Να είναι δίπλα σας. Να είμαστε καλά. Δεν πειράζει, να είμαστε καλά. Και να απευθυνόμαστε στους Αγίους, μου λέει χτες ο Παπαχρήστος, που είναι εκεί ο υπεύθυνος στον Αρχάγγελο. Μου λέει πόσες φορές μου λένε διηγήσεις ο κόσμος ότι είναι ο Αρχάγγελος παρόν. Μου είπε χτες ένα ωραίο περιστατικό, να σου το πω. Βεβαίως. Ερχόταν λέει ένας παππούς συνέχεια εδώ και προσεύχονταν για κάτι... Για κάτι που ήταν θέμα για τον εγγονό του. Ναι. Και το βράδυ λέει στον ύπνο του εμφανίζει το Αρχάγγελος, του λέει: Έλα ρε, με ζάλισε συνέχεια. Λες. Σταμάτα να προσεύχεσαι άλλο. Θα σου το κάνω αυτό, θα σου το δώσω. Αλλά θα σου το δώσω στην ώρα του. Μετά από ένα μήνα λέει το παιδάκι έγινε καλά. Πω, τι συγκινητικό. Το παιδάκι έγινε καλά. Τι συγκινητικό, πραγματικά συγκινητικό. Μέχρι που κουράστηκε ο Αρχάγγελος να τον ακούει. Έτσι θέλουν οι Άγιοι, μωρέ, να κουραστούν να μας ακούνε. Κι αν κουραστούν να μας ακούνε, θα μας το δώσουν αυτό. Αυτό χρειαζόμαστε, θα μας το δώσουν. Να μιλάμε, σαν να μιλάμε, λέει, στο Θεό και στην Παναγία και στους Αγίους, να μιλάτε, λέει, σαν να μιλάτε στον δικό σας το φίλο. Ο Χριστός το είπε αυτό. Έτσι. Ως τον εαυτού φίλο. Έτσι να μιλάμε. Ακριβώς. Και έτσι είναι και οι Άγιοι. Έτσι ακριβώς. Έτσι είναι οι Άγιοι. Σας ευχαριστώ. Ναι. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Σας βλέπω πραγματικά. Και σας βλέπει και όλος ο κόσμος τώρα. Και δεν ξέρω, έχει γεμίσει η καρδούλα μου αγάπη, θετική ενέργεια, μόνο και μόνο που σας βλέπω. Άσε που σας ακούμε κιόλας. Είναι εδώ ο Παπαδημήτρης, είναι το έρχομαι... Τον αγκαλιάζω και τι να πω, αγκαλιάζει η καρδούλα μου. Αχ, και εμάς που σας βλέπουμε, και σας ακούσαμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Να βλέπετε κιόλας τώρα στην εικόνα τον Άγιο Αντώνιο πίσω σας. Βεβαίως, το βλέπουμε. Που είναι αφιερωμένος ο ναός. Εδώ πίσω. Και θα σας πω κάτι έτσι πολύ ωραίο να μείνει στον κόσμο. Κάποτε λέει αναρωτήθηκε ο Άγιος Αντώνιος ποιος θα μπορέσει στον κόσμο άνθρωπος
να αντέξει τις παγίδες του διαβόλου και ακούει φωνή ο Άγιος Αντώνιος από τον ουρανό και είπε μόνο ο άνθρωπος που κάνει ταπείνωση. Η ταπείνωση ανοίγει τις πόρτες του παραδείσου, ανοίγει τις καρδιές. Ας το κρατήσει και αυτό ο κόσμος, έτσι μια που βλέπουμε την εικόνα του Αγίου Αντωνίου. Είναι εκείνος έτσι. Που είναι ο καθηγητής της Τερίμου και αγωνίστηκε πολύ με τους πειρασμούς. Σας ευχαριστούμε που το μοιραστήκατε καλά, αυτό. Όλη η Κύπρη, όλη η Ελλάδα. Σας ευχαριστώ όλος και τους δύο, Παπά Δημήτρη μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και χαρήκαμε που σας γνωρίσαμε. Και αγαπώ πολύ την όμορφη σας Κύπρο. Πάρα πολύ την αγαπώ. Σας περιμένουμε το σύντομότερο. Παπά Χρήστο μου, σ' αγαπάμε και σένα πολύ. Να είμαστε καλά. Και σας περιμένουμε στην Κύπρο μας. Ε? Θα τα πούμε και από κοντά με μεγάλη μεγάλη χαρά. Και βεβαίως θα επισκεφθούμε κι εμείς την υπέροχη και πανέμορφη Μυτιλίνη, έτσι. Ευχόμεθα, μακάρι. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Την αγάπη μας σας στέλνουμε από την όμορφη Κύπρο. Γεια σας, ευχαριστούμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να είμαστε καλά. Γεια σας.